Σημερινή συζήτηση δεν είναι κάτι το νέο. Ίσως τα τελευταία χρόνια, σε συνάρτηση και με τη συνολικότερη πτώση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών, να το πούμε ευρύτερα, γίνεται λίγο πιο οξυμένο το πρόβλημα της λαϊκής κατοικίας, ζήτημα άρρηκτα συνδεδεμένο με το επίπεδο ζωής που βασανίζει χιλιάδες οικογένειες, αφαιρώντας τους ένα μεγάλο τμήμα του εισοδήματός τους. Μα καλά, θα πει κανείς, είναι δυνατόν στην εποχή του 5G να συζητάμε ακόμα για την κάλυψη μιας από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου, τη στέγαση? Και όλη αυτή η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας, δεν μας έχει εξασφαλίσει τρόπους για φθηνές ποιοτικές κατοικίες? Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στον κλάδο των κατασκευών συνολικότερα θα μπορούσε να έχει λύσει το πρόβλημα. Πολύ λογική θα πούμε εμείς αυτοί οι προβληματισμοί. Εκεί που σταματάει όμως η λογική του εργαζόμενου, αρχίζει η λογική κόστος οφέλους σε μια οικονομία που μόνο όφελος που αναγνωρίζει είναι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, των κατασκευαστικών, των μεγαλοεργολάβων. Είναι ακριβώς αυτό το κριτήριο που βιώσαμε εν μέσω της πανδημίας, με τους χιλιάδες νεκρούς από τη μία και τα αλακάρτικα άνοιγμα του τουρισμού από την άλλη, με τα λεωφορεία του ΟΑΣ να ξεχειρίζουν κόσμο από τα παράθυρα, γιατί δεν έχουμε λεφτά για αστικά, όπως έλεγαν κάποιοι κυβερνητικοί εταίροι, και τα εκατομμύρια στην Ελάκτορ για τη μειωμένη κίνηση στα διόδια από την απαγόρευση κυκλοφορίας από την άλλη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πούμε. Γιατί δεν κατασκευάζονται σήμερα φθηνές ποιοτικές κατοικίες? Γιατί οι φοιτητές θα πρέπει να μένουν σε ένα δωμάτιο εστίαση σε τιμόροπο, αν πληρούν τα κριτήρια, γιατί δεν έχουμε και 80.000 δωμάτια? Γιατί απλά αυτά τα έργα δεν είναι επιλέξιμα βάσει του κριτηρίου κόστου ωφέλου? Από τη μία ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια υπερπολιτελή ξενοδοχεία μέσα και έξω από την πόλη. Από την άλλη, ο οικοδόμος που δούλεψε για να χτιστούν αυτά τα ξενοδοχεία χάνει το σπίτι του από την τράπεζα ή πληρώνει τα μισά μεροκάματά του για να μένει σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικά μαζί με όλη την οικογένειά του. Από όπου και αν το εξετάσουμε το ζήτημα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο μόνος λόγος που θα επιλέγονταν σήμερα από μια κατασκευαστική εταιρεία η κατασκευή κατοικιών θα ήταν η σίγουρη λύση των διοδίων. Κάπως έτσι γεμίσαμε συγκροτήματα κατοικιών που από τη μελέτη ήδη είχαν αποκλειστικό σκοπό να γίνουν Airbnb. Πίσω από όλη αυτή την ιστορία φανερώνονται δύο αντιτιθέμενα συμφέροντα. Από τη μία οι εργάτες που θεωρούν την κατοικία δικαίωμα, από την άλλη τα αφεντικά που θεωρούν την κατοικία εμπόρευμα. Επειδή όμως δεν είναι απλά ένα ζήτημα θεώρησης, αλλά υπάρχει και το αντικειμενικό του πράγματος, ας δούμε πού έχει οδηγήσει αυτό το κριτήριο του κέρδους έναν εργαζόμενο στις κατασκευές σήμερα. Πρώτο και βασικότερο, στην ανεργία. Εφόσον δεν χτίζονται σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, γιατί δεν έχουν το προσδοκόμενο κέρδος, παρόλο που τα έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία, ο οικοδόμος θα μείνει άνεργος ή θα παλεύει να τα βγάλει πέρα με κάνα μερεμέτη, ο μηχανικός θα μείνει άνεργος ή θα κοιτάει τις εισφορές να τρέχουν. Όσοι δουλέψουν τελικά στα επιλέξιμα έργα, ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, αλλού θα ψάχνουν τα δουλευμένα, αλλού θα ψάχνουν τα ένσημά τους, αλλού θα κοιτάνε τον πάτο του πορτοφολιού τους κάθε 15 του μηνός με τα μεροκάματα της πείνας, που έχουν μειωθεί τουλάχιστον 50% τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι λοιπόν πάλι τυχεροί, συσσαγωγικά, δουλέψουν, θα έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με το χάρο, γιατί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι κόστος, θα σακατεύονται από τα 10ωρα και τα 12ωρα για να βγει το έργο γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, θα βρίσκονται καθημερινά στην απόγνωση του πώς θα βγει το νίκη. Αυτή η περιπλάνηση από την εργασία στην ανεργία, η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση για όπου υπάρχει δουλειά, είναι η πραγματικότητα του κλάδου. Και ο υπεύθυνος έχει ονοματεπώνυμο και είναι το κριτήριο της παραγωγής σήμερα, το κέρδος. Καλά όλα αυτά, θα πει κανείς. Τα ξέρουμε, τα ζούμε. Μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο νίκη, έγραψε ο Άλκης Αλκαίος το 96. Τι μπορεί να αλλάξει? Αυτό που πρέπει να αλλάξει, αυτό που πρέπει να παλεύει καθημερινά να αλλάξει ο κάθε εργαζόμενος, είναι ακριβώς αυτό το κριτήριο. Σε μια κοινωνία που θα έχει προσανατολισμό της στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και όχι το κέρδος του εργολάβου, μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αναθέρμανση του κατασκευαστικού κλάδου. Τα έργα υποδομών που έχουμε ανάγκη σήμερα όχι μόνο μπορούν να εξασφαλίσουν μόνιμη και σταθερή εργασία για τους οικοδόμους, τους μηχανικούς, τις υπόλοιπες ειδικότητες του κλάδου, αλλά να εξασφαλίσουν ουσιαστική βελτίωση της διαβίωσης για εμάς και τις οικογένειές μας, φθηνή, ασφαλή και ποιοτική κατοικία, προστασία από φυσικές καταστροφές, πρόσβαση σε χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Όλα αυτά που έχει ανάγκη ο εργάτης σήμερα για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του και του τα στερούν η πολιτική που υπηρετεί τους βιομήχανους, τους μεγαλοκατασκευαστές, τραπεζίτες και εφοπλιστές. Όλο το αναγκαίο εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό υπάρχει.
Τεχνογνωσία υπάρχει, φτάνει μόνο να δυναμώσει η οργάνωση αυτών που έχουν συμφέρον από αυτή τη λογική, γιατί το κόστος δεν είναι τίποτα μπροστά στο όφελος που θα έχει αυτός ο αγώνας. Γι' αυτό παλεύει και το συνδικάτο μας, για να δυναμώσει αυτή η φωνή της διεκδίκησης των αναγκών μας, γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ας κάνουμε τη δίκαιη οργή να γίνει δύναμη οργάνωσης, αγώνα και διεκδίκησης. Ήθελα να εντοπίσω αυτή την παρέμβαση σε κάποια ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα την πόλη μας, που είναι παραδείγματα της πολιτικής που ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια και από όλες τις κυβερνήσεις και περιγράφηκε αναλυτικά και σωστά από την εισήγηση. Να δούμε λοιπόν πώς σε ορισμένα σημεία, από ορισμένες πλευρές, εξειδικεύεται αυτή η πολιτική στον τομέα ευθύνης των σωματείων που συμμετέχουν σήμερα και άλλων εργατικών σωματείων της πόλης μας, στην πόλη μας. Λέει η εισήγηση και πάρα πολύ σωστά ότι το ζήτημα της στέγασης, της ενέργειας και όλων των ζητημάτων που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης πέραν του μισθού και της ασφάλισης των εργαζόμενων είναι και αυτό εξίσου σοβαρό πρόβλημα με ταξική ουσία, αμιγώς ταξική ουσία, που πολλές φορές επειδή είναι μέσα στις καθημερινές, αν το θέλετε, συνήθειές μας, σαν εργαζόμενοι, πολλές φορές δεν δίνουμε τη σημασία που δίνουμε στα πιο χτυπητά παραδείγματα της αντιλαϊκής επίθεσης, όταν επιτίθενται στο μισθό, στην ασφάλιση, στα θέματα των δικαιωμάτων, με αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, με τους νόμους εκτρώματα σε όλο το επίπεδο της πολιτικής και ιδιαίτερα ενάντια στους εργαζόμενους, αλλά και τους νέους, με τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια κτλ., πολλές φορές διαφεύγει της προσοχής μας. Είναι όμως μια βαθιά ταξική πολιτική, η οποία μάλιστα χέρι-χέρι με την ένταση της υπόλοιπης γνωστής αντιλαϊκής πολιτικής, αντεργατικής επίθεσης, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, παίρνοντας το χέρι από την προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, εντείνεται και σε αυτό το επίπεδο, των συνθηκών διαβίωσης. Και σε αυτήν την υπόθεση, σημαντικότατο ρόλο, τον κυρίαρχο βέβαια τον έχει το κράτος, σημαντικότατο ρόλο όμως παίζει σαν τμήμα του κράτους, αναπόσπαστο τμήμα του κράτους, και εδώ δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ερώτημα, αναπόσπαστο τμήμα, η τοπική διοίκηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες. Και αυτό αποδεικνύεται από την πράξη και μάλιστα την πρόσφατη. Να σας δώσουμε ορισμένα παραδείγματα. Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Ανοίγουν με ακριβώς τις ίδιες συνθήκες, χωρίς να πάρθει κανένα απολύτως πρόσθετο μέτρο, με ακριβώς τις ίδιες συνθήκες που ανοίξανε, που κλείσανε μάλλον, στην προηγούμενη περίοδο της πανδημίας. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τα εργατικά σωματεία, κατά την άποψή μας, ναι. Απασχολεί βεβαίως ήδη τις ομάδες της λαϊκής εισπύρωσης στους διάφορους δήμους, με την έννοια ότι οι δήμοι αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνοι κατά τον νόμο για τη σχολική στέγη. Γίνονται κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και στην πόλη μας. Σε επιλεγμένα σχολεία όμως, εκεί όπου εμφανίζονται πολύ οξυμένα προβλήματα. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο αντικειμενικά και ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας και του κινδύνου της υγείας και των νέων, όπως αποδεικνύει το σημερινό κύμα της πανδημίας με αυτή τη μετάλλαξη, αποδεικνύεται ότι απασχολεί κάθε εργατική οικογένεια, κάθε νέο ζευγάρι ιδιαίτερα, το οποίο θα πρέπει να κινητοποιηθεί και με τη δικιά μας βοήθεια. Ανοίγουν λοιπόν τα σχολεία με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. 25 με 27 μαθητές ένα τμήμα, όταν από παλιότερα οι παιδαγωγοί έλεγαν ότι για παιδαγωγικούς λόγους δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 15 άτομα ένα τμήμα, και σήμερα όλοι οι γιατροί, οι επιστήμονες, οι επιδημιολόγοι κτλ. Λένε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος, γιατί είναι ιδιαίτερα μεγάλος συνωστισμός το να μαζεύονται τόσοι μαθητές, μαζί και με τους εκπαιδευτικούς και το άλλο προσωπικό, να μαζεύονται μέσα στη σχολεία μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Το εμβόλιο προφανώς και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά δεν είναι η λύση. Όχι βεβαίως ότι είμαστε αντίθετοι σε καμία περίπτωση. Δεν είναι όμως η λύση. Γιατί αποδεικνύεται ότι στις εμβολιασμένους και τα λοιπά μεταδίδεται η ασθένεια. Και με επιπτώσεις, τις οποίες πολλοί δεν τις ξέρουν, και οι ειδικοί δεν τις ξέρουν για πολλά χρόνια μπροστά τι ακριβώς θα προκύψει. Και όμως συνεχίζουν να βάζουν στον ίδιο κίνδυνο τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, το υπόλοιπο προσωπικό, χωρίς να παίρνουν κανένα απολύτως μέτρο. Το μοναδικό μέτρο που πήρανε, το μοναδικό, ήταν να κόψουν στο μισό το ωράριο, άρα και το μισθό, των απολύτως αναγκαίων σχολικών καθαριστριών, που ξέρετε τι σημαίνει
προστασία της υγείας μέσω της καθαριότητας και των άλλων μέτρων υγιεινής σήμερα στα σχολεία. Το μοναδικό που κάνανε. Χωρίσανε το χρόνο τους στη μέση, ορίσανε το χρόνο τους στη μέση, μοιράζοντας φτώχεια. Με μισθούς των 200 ευρώ και 250 ευρώ το μήνα. Δεν κάνουν όμως μονάχα αυτό. Αντί να προσπαθήσουν να βρούνε μέσα σε καιρό πανδημίας, έστω και τα ελάχιστα εκείνα ακίνητα, είτε χτισμένα είτε όχι, τα οποία έχουν απομείνει στην πόλη, και να τα αξιοποιήσουν για να αποσυγνωστιστούν, να αποσυμφορηθούν τα σχολεία, με βάση και τις οδηγίες των ειδικών, αντίθετα οδηγούνται στην παράδοση ακόμα και ακινήτων που εδώ και δεκαετίες έχουν δεσμευτεί από το κράτος με σκοπό να γίνουν σχολεία, προχωράνε στην γρήγορη, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προθεσμίες ασφυκτικές, αποδέσμευση όποιων ακινήτων απέμειναν υπέρ των ιδιοκτητών τους, δηλαδή των ιδιωτών. Έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σχολείο στη Χαριλάο, πίσω από το ακίνητο Αλυσίδα, για το οποίο δίνουμε μεγάλη μάχη στο Δήμο, αλλά και εκεί οι κάτοικοι της περιοχής και με τη συμβολή και σωματείων κτλ. Το οποίο ήταν δεσμευμένο από το 1985, με συγχωρείτε, 89, για να γίνει σχολείο. Περάσανε 30 τόσα χρόνια, περάσανε όλες αυτές οι κυβερνήσεις που γνωρίζουμε και το σχολείο αυτό ποτέ δεν έγινε. Σήμερα προχωράνε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία βεβαίως και την καθοδήγηση του κράτους στην αποδέσμευση του ακινήτου αυτού υπέρ των ιδιωτών ιδιοκτητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τυχαίνει να είναι και παλιός βιομήχανος, γνωστός βιομήχανος της πόλης. Ο κύριος Σουρνόπουλος, οι παλιότεροι ίσως να το θυμούνται, ένας κλωστεφατουργός. Έτσι είχε η κατάσταση. Είναι μονάχα πρόβλημα του Δήμου Θεσσαλονίκης? Όχι. Γιατί διαβάζοντας σήμερα τα μέσα ενημέρωσης βλέπω το ίδιο ακριβώς ζήτημα της άρσης απαλωτριώσεων υπέρ των ιδιωτών για ακίνητα που προορίζονται για σχολεία γίνονται και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας με βάση την νομοθεσία και τις προηγούμενες και ιδιαίτερα αυτής της κυβέρνησης που έχει βάλει ασφυκτικές προθεσμίες για να βρεθούν λεφτά τα οποία ποτέ δεν βρίσκονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για να πληρωθούν ελάχιστες αποζημιώσεις στους ιδιώτες ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο σας μιλάω δεν βρήκε ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος με τα δεκάδες εκατομμύρια έσοδα, αλλά και αντίστοιχα έξοδα υπέρ των μεγάλων επιχειρηματιών, δεν βρήκε ένα εκατομμύριο εδώ και 35 χρόνια για να μπορέσει να εξασφαλίσει υπέρ της σχολικής στέγης αυτό το κτίριο. Και έτσι γεμίζουμε, δεν έχουμε σχολεία, γεμίζουμε με κύμπο τις αυλές των σχολείων για να πάει η περίφημη προσχολική αγωγή. Αντί να έχουμε αποσυμφόρηση, έχουμε υπερσυνωστισμό. Κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί Αράδα. Πράγμα το οποίο αφορά άμεσα τις εργατικές οικογένειες και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια. Θυμάμαι στην προεκλογική περίοδο πριν από τις δημοτικές εκλογές μια περιοδία που κάναμε με το συνδυασμό στα κεντρικά καταστήματα της οδού της Ημισκή. Και τότε βάζαμε το ερώτημα στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στις νέες κοπέλες, στις νέες γυναίκες με οικογένεια εργαζόμενες στο εμπόριο. Τι γίνεται με τον παιδικό σταθμό? Και αποδεικνύονταν από τις απαντήσεις που μας έδιναν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μισθού τους, το ελάχιστο βεβαίως μισθού τους, εκτός από τον ΙΕ και τα λοιπά, πήγαινε στην πληρωμή του παιδικού σταθμού. Δηλαδή, κλείνουν παιδικούς σταθμούς, οδηγώντας συνειδητά και αυτή την ανάγκη των παιδικών σταθμών στους ιδιώτες, προσθέτοντας νέα βάρη στην λαϊκή οικογένεια προς όφελος των επιχειρηματιών του κλάδου. Τέλος, υπάρχει στρατηγική, αν το θέλετε, από όλες τις κυβερνήσεις και από όλους τους δημάρχους, που ένας αποδεικνύεται χειρότερος από τον προηγούμενο, γιατί ακριβώς υπηρετώντας την ίδια στρατηγική, την ίδια γραμμή, και όταν αυτή η γραμμή χειροτερεύει, άρα λοιπόν αυτός που ιδανοποιήσει εμφανίζεται και είναι ακόμα χειρότερος και από τον προηγούμενο, αυτή είναι και δεν είναι τα προσωπικά του χαρακτηριστικά τα οποία τον κάνουν χειρότερο ή καλύτερο. Υπάρχει λοιπόν στρατηγική, ιδιαίτερα για την πόλη μας, η οποία ουσιαστικά θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες όσον αφορά τη στέγαση και ιδιαίτερα όσον αφορά τον νέο ανθρώπο. Είναι το λεγόμενο σχέδιο των παρεμβάσεων, ειδικά στο κέντρο της πόλης, με αναπλάσεις, με παράδοση κρίσιμων μεγάλων χώρων από τους ελάχιστους που απέμειναν στην πόλη και ιδιαίτερα στο κέντρο της παράδοση στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στην επιχειρηματική δράση.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο κυριολεκτικά πρέπει να ξεσηκώσει κάθε Σαλονικιό, είναι η παράδοση που προωθήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με εξειδίκευση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για την παράδοση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο επιχειρηματικό κέντρο και στο ξενοδοχείο που πάνε να στήσουν. Ξενοδοχείο, ξέρετε, μπροστά στην πλατεία Σεντριβανίου, μπροστά στο Πανεπιστήμιο. Ένα 8-ωραφο ξενοδοχείο. Και δεν είναι βεβαίως μονάχα τα ζητήματα αισθητικής. Ως παλιότερος, μεγάλος πια, θυμάμαι ότι το αίτημα της παράδοσης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από παλιά ήταν ένα κοινό αίτημα των πάντων στη Θεσσαλονίκη για να γίνει ένα πάρκο μητροπολιτικό, επειδή δεν έχει χώρους. Είναι γνωστό ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη με το λιγότερο πράσινο στην Ευρώπη. Να γίνει ένα κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού, εκδηλώσεων κτλ. Αυτό βέβαια έχει εξαφανιστεί πλέον. Σαν αντίβαρο σε αυτή την πολιτική, τι προτείναμε εμείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Αφενός βεβαίως να μην προχωρήσει αυτή η ρύθμιση για την παράδοση στα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να έρθουν και να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο στον ελεύθερο χρόνο, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, σε αυτόν τον συγκεκριμένο μεγάλο χώρο της πόλης, το τελευταίο ξανατονίζω που απέμεινα, αλλά να καλυφθούν και άλλες ανάγκες, όπως για παράδειγμα οι φοιτητικές εστίες. Ο χώρος αυτός, όπως τα γνωρίζετε, συνδέεται τοπικά, τοπογραφικά, με το τρίτο σώμα στρατού, στα δίπλα του, από πάνω με το παλιό νοσοκομείο 424, έχει πρόσβαση και επαφή με το Πανεπιστήμιο. Ακόμη και με τις φοιτητικές εστίες, αν κάποιος προεκτείνει το πρόβλημα. Γιατί λοιπόν ένα μέρος αυτού του συγκροτήματος, αν το θέλετε, με το να φύγει βεβαίως και το τρίτο σώμα στρατού και πολύ περισσότερο, όχι να φύγει, να εκδιωχθεί η νατοϊκή βάση που υπάρχει μέσα στο τρίτο σώμα στρατού, να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος για πρόσθεση νέων σύγχρονων και εναρμονισμένο με το περιβάλλον της πόλης φοιτητικών εστιών, για να καλύψει το τεράστιο πρόβλημα όπως βάζει και η εισήγηση. Βεβαίως τεράστια αντίθεση από όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ποιος είναι ο στόχος τους? Ουσιαστικά να προχωρήσουν όλων των κυβερνήσεων και όλων των δημάρχων. Να προχωρήσουν στη λεγόμενη τουριστικοποίηση, δηλαδή εμπορευματοποίηση για ειδικές ομάδες του κεφαλαίου, εστίες, ξενοδοχεία κτλ. Να προχωρήσουν παραπέρα τουριστικοποίηση του κέντρου της πόλης. Είναι μια συνειδητή πολιτική, η οποία προϋποθέτει για να τουριστικοποιηθεί το κέντρο της πόλης τι? Να εκδιωχθούν από το κέντρο της πόλης, μέσα από πιέσεις κτλ., και οι παλιοί κάτοικοι του κέντρου και οι φοιτητές οι οποίοι σήμερα μένουν αρκετοί από αυτούς κοντά στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή στο κέντρο της πόλης. Αυτό ουσιαστικά είναι ομολογημένο, αν το θέλετε, από τις δημοτικές αρχές. Και το πετυχαίνουν με διάφορους τρόπους. Το πετυχαίνουν με αναπλάσεις οι οποίες ανεβάζουν στα ύψη και τις αντικειμενικές και τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Σε λίγο το ενίκιο θα γίνεται απλησίαστο κυριολεκτικά. Όταν θα λες ότι θέλω να ζήσω κοντά στο Πανεπιστήμιο, όταν θα λες ότι θέλω να ζήσω κοντά σε ιστορικά μέρη όπως η Ροτόντα, η Καμάρα κτλ. Και κυρίως, γιατί αυτό είπε προχθές ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, τον Πρωθυπουργό που ήρθε εδώ, και κυρίως αν θέλεις να ζήσεις κοντά στους σταθμούς του μετρό που κυριολεκτικά θα πάρουν φωτιά οι τιμές τους. Άρα θα επηρεάσουν τα ενίκια, δεν θα μπορείς να ζήσεις εκεί, όχι μόνο ο φοιτητής, αλλά ούτε καν ο παλιός κάτοικος του κέντρου. Με όλα βεβαίως, σε αυτό βοηθάνε και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και κτλ. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Να δώσουν έργα εμβληματικών διαστάσεων, όπως για παράδειγμα η πλατεία Αριστοτέλους ή αυτό που λέγαμε για τη ΔΕΘ ή άλλες πλατείες κτλ., ούτως ώστε να προσπαθήσουν να εκδιώξουν φοιτητές, παλιούς κατοίκους από το κέντρο της πόλης και να παραδώσουν, όπως γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά θα γίνει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό, συγκεκριμένα κομμάτια της πόλης σε ιδιώτες επιχειρηματίες Έλληνες και ξένους, είτε για τουριστική ανάπτυξη με τα λεγόμενα μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία, είτε και με ιδιωτικές όσον αφορά την ιδιοκτησία τους, αλλά μεγάλες ιδιοκτησίες κατατμημένες σε μεγάλες πολυκατοικίες, τις οποίες ήδη υπάρχει αυτό, δίνουν πανάκριβα σε φοιτητές. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση του ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, της εξουσίας και των οικονομικών συμφερόντων και πλήρης, αδιαφορία για την περιφέρεια της πόλης, για τις γειτονίες
οι οποίες όχι απλώς υποβαθμίζονται, αλλά υπό τις συνθήκες αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού ουσιαστικά θα καταλήξουν σε γκέτο, γεγονός το οποίο ήδη στην Αθήνα γίνεται εδώ και χρόνια. Ο κάτοικος της περιφέρειας, της συνοικίας, δεν έχει πλέον επαφή με την Αθήνα. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι η Θεσσαλονίκη έχει και μία ιδιαιτερότητα. Ότι και η Αθήνα βεβαίως έχει φοιτητικό πληθυσμό, αλλά σαν ποσοστό ο φοιτητικός πληθυσμός Θεσσαλονίκης είναι μεγαλύτερος από της Αθήνας και μάλιστα είναι πολύ συγκεντρωμένος γύρω από το Πανεπιστήμιο, δηλαδή στο κέντρο της πόλης. Είναι στο στόχαστρό τους. Τέλος, για να κλείσω με αυτό, γιατί πήρα πολλή ώρα. Τα ζητήματα αυτά, στο μέτρο των δυνάμεών μας και των γνώσεών μας, τα βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Τα προβάλλουμε όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται από τα μέσα ενημέρωση κτλ. Αλλά εκεί είναι για να προβάλλουμε, για να διεκδικήσουμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια αυτών των οργάνων εξουσίας και της τοπικής εξουσίας και της κρατικής εξουσίας. Αλλά η πραγματική διεκδίκηση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορεί να γίνει μόνο στο επίπεδο του κινήματος. Από τα εργατικά σωματεία για αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν και αυτές που πάνε να δημιουργηθούν, από τους φοιτητικούς συλλόγους με αυτά τα αιτήματα τα οποία λίγα είπαμε πριν από λίγο, και νομίζω ότι η κινητοποίηση που έχουμε μπροστά μας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι μια ευκαιρία όχι μόνο για να σηκώσουμε σε κεντρικό επίπεδο, σε κεντρικό συλλαλητήριο τα ζητήματα αυτά, αλλά και ευκαιρία για συζήτηση και με εργαζόμενους και με φοιτητές στις εξορμήσεις μας γύρω από αυτά τα προβλήματα που βεβαίως τους αφορούν. Ήδη βγήκαν οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και για ακόμη μια χρονιά βλέπουμε τους νέους φοιτητές μας, οι οποίοι βέβαια είναι λιγότεροι από ό,τι πέρσι, να ψάχνουν σπίτι. Μαζί με αυτούς όμως και πολλούς ακόμα από το δεύτερο και το τρίτο έτος, αλλά και τα μεγαλύτερα έτη, οι οποίοι ξενίκιασαν λόγω των περιοριστικών μέτρων το σπίτι τους και έρχονται ξανά μαζί με τις οικογένειές τους να βρουν μια φοιτητική κατοικία 30-40 τετραγωνικά κοντά στο πανεπιστήμιο ή το δυνατόν να έχει κάποιες καλές παροχές προκειμένου να μπορέσει να βγει και ο χειμώνας. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως και τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, έχουμε μπροστά μας το άνοιγμα των σχολών όπως να είναι. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα από τα αναγκαία μέτρα τα οποία χρειάζονται για να ανοίξει η σχολή. Το μόνο το οποίο μιλάει είναι εμβολιασμοί γενικά και αόριστα. Όμως δεν έχει ακούσει τις διεκδικήσεις μας όλο αυτό το διάστημα όπου ζητάμε να αυξηθούν οι καθηγητές, οι οποίοι ας πούμε στο Πολυτεχνείο έχουν μειωθεί κατά 50, δηλαδή 20% τη τελευταία τετραετία, να αυξηθούν οι αίθουσες και να χρησιμοποιηθεί και η ΔΕΘ, αν γίνεται, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν τα μαθήματα σωστά, να υπάρχει το υγειονομικό προσωπικό στα πανεπιστήμια, προκειμένου να μπορέσει όντως να γυρίσουμε με ασφάλεια, να διευθυνθούν αποστάσεις και ούτω καθεξής. Αλλά και να χρησιμοποιηθούν κονδύλια προς το πανεπιστήμιο, προκειμένου να μπορέσουν να καλυφθούν οι παλιές αλλά και οι καινούργιες ανάγκες. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο έρχονται οι νέοι φοιτητές μας στο πανεπιστήμιο και αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν είναι πραγματικά πάρα πολύ βάρβαρο. Δηλαδή, όταν βλέπουμε Θεσσαλονίκη, η φοιτητική εστία να χωράει 2% των φοιτητών στο Απιθύτα, ας πούμε, που είμαστε 70.000 φοιτητές περίπου, ή για ένα σπίτι αξιοπρεπές να χρειάζεσαι 400-450 ευρώ στο κέντρο που υπόθηκε και πριν, το οποίο είναι περίπου 20-25% μεγαλύτερη τιμή από ότι πριν από 4 χρόνια, που ήδη πριν 4 χρόνια ήταν πολύ αυξημένα τα ενίκια. Την ίδια στιγμή που αυξάνονται οι τιμές σε είδη κατανάλωση και ούτω καθεξής, στα είδη ενέργειας, στη θέρμανση που θα έχουμε το χειμώνα κτλ., χωρίς οι γονείς μας ξαφνικά ή οι εργαζόμενοι φοιτητές μας να γίνανε ξαφνικά πολύ πιο πλούσιοι από όταν πριν, το κάθε άλλο, είμαστε σε χειρότερη θέση από ό,τι ήμασταν πέρσι. Το ζήτημα είναι ότι τα στατιστικά μικρή σημασία έχουν. Το θέμα είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι η οικογένεια των λαϊκών στρωμάτων της εργατικής τάξης δύσκολα μπορεί να ξεπεράσει τους ταξικούς φραγμούς για να σπουδάσει τα παιδιά της. Από τη μια και από την άλλη, οι επενδυτές στον χώρο της φοιτητικής εστίας, της φοιτητικής στέγης, να έχουν ένα ασφαλή χώρο για να επενδύσουν χρήματα το επόμενο διάστημα. Ειδικά αυτό το στατιστικό που λέει ότι 2% των φοιτητών μας μπορεί να μπει στην εστία, που ακόμη και αυτοί δεν έχουν μπει, και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι πάνω από 100 φοιτητές μας με τα ήδη πολύ χαμηλά στάνταρ μένουν εκτός, αυτό το πράγμα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και έχουμε μια εστία, έχουμε τις εστίες μας τέλος πάντων, στο Απιθύτα αλλά και στα άλλα ιδρύματα του Θεσσαλονίκης, όπου έχουν αφαιθεί κυριολεκτικά στη μοίρα τους, δηλαδή είναι υποχρηματοδοτημένα, υποστελεχωμένα,
και είναι και σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν όταν χτίστηκαν, πόσο μάλλον σε εποχές του 2021. Έτσι, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα, ως έτοιμοι από καιρό, μας δίνουν τη λύση, δηλαδή τα λεγόμενα ΑΣΔΙΤ, τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, για να βελτιωθούν ή να αυξηθούν τέλος πάντων οι εστίες. Αλλά ας δούμε λίγο τι πάει να πει ΣΔΙΤ. ΣΔΙΤ πάει να πει να φτιάχνει την Εγνατία και να την πουλάς για πολύ λιγότερα χρήματα και να αυξάνονται τα χρήματα που πληρώνει ο οδηγός για να περάσει. ΣΔΙΤ σημαίνει, ας πούμε, στο νοσοκομείο σημαίνει κόστος όφελος. Αντίστοιχη λογική χρησιμοποιείται και εδώ πέρα, όπου είναι στους βασικούς πολιτικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε κυβέρνηση με την κυβέρνηση και πιτανική αρχή αξιοποιεί αυτές τις οδηγίες προκειμένου να εμβαθύνει σε αυτή τη λογική, ώστε να βάλει ιδιώτες μέσα στις εστίες. Αυτό σημαίνει το ότι έχουμε εργολαβίες οι οποίες χρησιμοποιούν τις εστίες, τις υπηρεσίες της εστίας για να βγάλουν κέρδη από τη μία, και από την άλλη οι εστιακοί κάθε χρόνο να ζουν χειρότερα από ό,τι πριν. Το συμπέρασμα είναι το ότι η εκμετάλλευση του δικαιώματος στέγασης των φοιτητών είτε γίνεται με οργανωμένο τρόπο είτε με ανοργάνωτο, οι ταξικοί φραγμοί αυξάνονται. Το επόμενο βήμα από αυτό είναι οι ιδιωτικές εστίες, όπου έχει ακουστεί πάρα πολύ συχνά να εφαρμοστούν τα ΣΔΙΤ, για ποιο λόγο να μην δημιουργηθούν ιδιωτικές εστίες, όπου θα είναι πλήρως οργανωμένες, προκειμένου να μπουν οι φοιτητές. Και να βάζουμε ξανά το χέρι όλο και πιο βαθιά στην τσέπη, προκειμένου να μπορέσουμε να φοιτήσουμε εδώ, στη σχολή που περάσαμε, παρά τις δυσκολίες. Το ζήτημα είναι ότι όλο και πιο πολλοί φοιτητές, αλλά και εργαζόμενοι τέλος πάντων, γιατί είμαστε και εμείς αυριανοί εργαζόμενοι, εδώ στα ίδια συνδικάτα δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε, ειδικά εμείς, υπόψη μας ότι μόνο συλλογικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας να επικοινωνήσουμε σε περισσότερους φοιτητές μας αυτό το ακριβώς το μήνυμα. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλους αγώνες τον προηγούμενο χρόνο, προκειμένου να μην πει στην πανεπιστημιακή αστυνομία, προκειμένου να ανοίξουν ένα πανεπιστήμιο με ασφάλεια, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε φοιτητές ξανά. Αντίστοιχα, για να μπορέσεις να είσαι φοιτητής αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να μπορείς να ξεπεράσεις και τους ταξικούς φραγμούς, οι οποίοι ορθώνονται αυτή τη στιγμή όλο και μεγαλύτεροι. Επομένως, θα πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα καλύτερη φοιτητική μέρημνα. Στις 10 του μήνα έχουμε ως φοιτητές, τέλος πάντων, έχουμε την παλαιαδική μας δράση, αλλά καλή ιδέα θα ήταν, επειδή ακριβώς το ζήτημα της στέγασης αφορά όλοι, τέλος πάντων, εργαζόμενους τα λοιπά και τους γονείς μας και το καθεξής, στις 20 του μήνα να δούμε μια τέτοια πρωτοβουλία στην Βρετανία, σε εμάς ας πούμε, θα μπορούσε, ή σε κάποιο άλλο σημείο, αλλά νομίζω στις 20 του μήνα θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια πρωτοβουλία, ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε από τώρα τον αγώνα και την αλληλεγγύη μας στους πιο πληττόμενους συναδέρφους μας. Και να έχουμε σαν αιτήματα, εμείς έχουμε σαν αιτήματα ως φοιτητικοί σύλλογοι, ως μεταγώνας σπουδαστών κ.ο.κ. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την πόλη μας. Να μην υπάρχει ανώτατο όριο στις συνδοχές της εστίας, μέχρι να δημιουργηθούν νέες εστίες, να αξιοποιηθούν ξενοδοχεία με ευθύνη του κράτους προκειμένου να μπορούσαν να στεγαστούν οι φοιτητές μας. Να ολοκληρωθούν απαραίτητες διαδικασίες ώστε να γίνουν νέες εισδοχές, να μπουν άμεσα υπηρόπληκτοι οι φοιτητές μας και να δημιουργηθούν νέες εστίες με κρατική ευθύνη, χωρίς κανένα αντίτιμο για τους φοιτητές, και να είναι και υψηλού επίπεδου. Να έχουμε δωρεάν ίντερνετ και να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη, και επίσης να γίνουν οι απαραίτητες εισδοχές στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, και να γίνει αποζημίωση, τέλος πάντων, των ενοικίων, τον οποίο χάσαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, δεδομένου το ότι όλη την ώρα μας λέγανε, σας λέγει η κυβέρνηση, οι ιταλικές αρχές του καθεξής, ότι θα ανοίξουμε, ότι θα γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ότι δεν θα ξανακλείσουμε, έτσι μας λένε και τώρα. Θεωρούμε το ότι μόνο ο μαζικός αγώνας, μαζί με τα συνδικάτα, μαζί με όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας, αν γίνεται, μπορεί να δώσει απάντηση στους μεγάλους προβληματισμούς της νεολαίας.